Εγώ 42. Τα δύο δεν τα καταλαβαίνω, τα 40 όμως τα καταλάβω. Τα δύο πρώτα ξέρεις, δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις, αλλά τα 40. Να σου πω την αρχή, από την αρχή όμως, ο Θεμιάς και εγώ, που δεν ξέρω αν μας έχει καλέσει ως ατέλειες του. Ως ατέλειες. Δεν είμαστε ατέλειες. Ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε την εκπομπή. Καθόλου. Ναι. τη στηρίζουμε ως θεατές, αλλά την κυρία που διάχνουμε συνέχεια. Δεν είμαστε ατέλειες, γιατί και οι δύο είπε μια έκφραση πριν. Ο καθένας με τον τρόπο του έχουμε την ίδια ιερή μανία για αυτό που κάνουμε. Και στο θέατρο, δεν το λέω με καμία πικρία, έχει αρχίσει να εκλείπει αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι μια φορά και έξω. Τηλεοπτικό, θέατρο, φύγανε. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει και δυστυχώς της γενιάς του, οι θειασάρχες, για χι λόγους, άλλοι δεν υπάρχουν, άλλοι γιατί κουράστηκαν, άλλοι δεν υπάρχουν πια. Και έχει μείνει ο Θήμιος από αυτή τη γενιά, εγώ από τη δικιά μου γενιά, και μετά είναι τηλεοπτικά πρόσωπα τα περισσότερα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ακόμα. Δεν λέτε, ο Σταμάτης Μουσουλίδης και τα Βουδάκη. Όλοι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι. Αλλά είναι λίγοι πια στο θέατρο που έχουν αυτή τη μανία που λένε πέρα από την προσωπική μου ηρεμία και υγεία ακόμα πολλές φορές, εγώ θα το κάνω αυτό πολύ καλά. Δεν είμαστε τέλειες λοιπόν. Είμαστε στην ίδια μέσα κατηγορία, όμως. Μπορεί να κάνουμε, κοίταξε, διαφορετικής άποψης θέατρου. Mm-hmm. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί και να μην κάνουμε διαφορετικής. Mm-hmm. Γιατί εγώ κάνω ένα λαϊκό πλαϊκό θέατρο. Λαϊκό θέατρο τι είναι. Να πούμε γιατί είναι το λαϊκό θέατρο, γιατί πολλοί νομίζουν. Και εσύ δικαιούσε να το λες, ναι, να το εξηγήσεις. Ναι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι το λαϊκό θέατρο είναι λοιπόν. Κάτι έσπεπτο, αντιμπορικό. Όχι. Το λαϊκό θέατρο είναι εκείνο το θέατρο που ανεβάζει το επίπεδο του καλλιτεχνήματος και του καλλιτέχνη και των θεατών στην ουσία της πολιτιστικής μας παρουσίας σαν λαού. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή δεν είμαι εγώ σε μήνα, σε ό,τι και η μιμή το καταλαβαίνει, ας αυτή κουβαλάω. Κουβαλάω τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που προηγήθησαν από μένα μέχρι να γεννηθώ. Αν είμαι σπουδαίος ηθοποιός λοιπόν, και το λέω με πολύ πίστη ότι είμαι σπουδαίος ηθοποιός, και όποιος δεν υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν, και δεν υπάρχουν άνθρωποι που λένε την αλήθεια όπως την πιστεύω εγώ, δεν είναι εξαιτίας μου, είναι εξαιτίας των ανθρώπων που προηγήθησαν με τις γενετικές τους πληροφορίες που μου πέρασαν στο υπό. Γιατί ήσαν τους ότι ο κόσμος είναι λαλού. Πώς πάνε το μάθω αυτό εγώ. Πέρασα μία μήνυμα. Ξέρεις, εμένα αντίθετα από ό,τι πιστεύουν, ότι θα με ενδιαφέρουν, ας πούμε, οι θέσεις, ο αριθμός των θέσεων, με ενδιαφέρει, δεν το έχω φωτογραφία μέσα αυτό το πρόγραμμα, με ενδιαφέρει η σκηνή, καταρχήν. Να είναι άνετη, να μπορεί ο ηθοποιός να κοιτάται και αυτός καλύτερα. Μα δεν υπάρχει θέατρο χωρίς σκηνή. Οπότε όλο εκείνο το κομμάτι Θήμια που ήταν μπαρ, φουαγέ, δεν το κατάργησα. Το μεγάλο αυτό. Όλο έγινε πλατεία και σκηνή, η οποία σκηνή για να καταλάβει έχει 16 μέτρα άνοιγμα. Και 10 βάθος. Δηλαδή έγινε μια πολύ μεγάλη σκηνή. Πού να πάρει και τόσο εξωτική τύπη, έτσι δεν είναι. Ναι, έχω και πολλά άτομα. Πόσα. Πάμε να δούμε λίγο μα τι λέτε εδώ. Και καταπληκτικά τα παιδάκια οι Ασιάτες. Έχω 10 παιδάκια που είναι όλα την Ασία. Φιλιππινέζες και τέτοιες. Ταϊλάνδη, Κίνα, Φιλιππίνες, από διάφορες χώρες. Και είναι αφήνω τη σχόλη όλα αυτά, δεν είναι. Ναι, πέραν το ότι τα παιδιά αυτά τραγουδάνε, χορεύουν, παίζουν, μου έχει κάνει εντύπωση σε μένα η γλυκύτητα αυτών των ανθρώπων. Εάν δεις δηλαδή τη φυσική τους ευγένεια και των γονιών τους και των παιδιών, ένα παράπονο που ξέρει στο δυτικό κόσμο το παράπονο το έχουμε έτοιμο. Μου λείπει αυτό, μου λείπει αυτό. Είναι συνέχεια σαν ευχαριστώ αυτοί οι άνθρωποι. Και αισθάνεσαι την ανάγκη να τους προσφέρεις όλο και πιο πολύ. Μα έχει βάλει στο τρίπ, πάμε. Thank you.
Τεράστια παραγωγή, πολλοί κόσμος, πολλά έξοδα, πολύ οργάνωση.